Ωραία. Σοφία προς το τέλος. Φίλες, φίλοι, καλησπέρα σας. Είμαστε στη δεύτερη εκπομπή του Plan B. Μαζί μας σήμερα καλεσμένη είναι η Στέλλα Σαΐχ. Καλησπέρα, Στέλλα. Επίσης, απόφοιτη της σχολής μας, Hellenic American University. Είστε στην σελίδα του Hellenic American University Alumni Association. Είμαστε η ένωση των απόφοιτων της σχολής. Κάθε Τρίτη και κάθε Σάββατο, Τρίτη στις 7 το απόγευμα και Σάββατο στις 3 το μεσημέρι, κάνουμε με φίλους και συμφοιτητές που έχουν να μας δείξουν κάτι το οποίο θα μας βοηθήσει αυτές τις ιδιαίτερες καταστάσεις που βιώνουμε όλοι. Η Στέλλα, εκτός από το μεταπτυχιακό διοίκηση των επιχειρήσεων, είναι και yoga instructor και με αυτή τη ιδιότητα είναι σήμερα εδώ μαζί μας. Ακριβώς. Πώς προέκυψε η αγάπη για την άσκηση γενικότερα και τη γιόγκα και πώς το συσχετίζεις αυτό με τη διοίκηση επιχειρήσεων, το μεταπτυχιακό? Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα, θα πω άλλη μια φορά. Όπως είπε και ο Γαβρίλη, είμαι και εγώ απόφοιτη μεταπτυχιακούς διοίκησης επιχειρήσεων και όσο σπούδαζα έκανα μεταπτυχιακό μου, παράλληλα έκανα και αυτό το training σεμινάριο για να γίνω γιόγκα. Ήταν δύο παράλληλες αγάπες και τα τελείωσα μαζί. Ωστόσο, κάνω και τα δύο παράλληλα. Αλλά θα μιλήσουμε περισσότερο για τη γιόγκα και για το δεύτερο κομμάτι, που αγαπώ επίσης πάρα πολύ. Προέκυψε πριν κάμποσα χρόνια, δεν είναι πολλά, θα μην το πούμε, που μπήκα σε μια τάξη κι εγώ να δοκιμάσω ένα διαφορετικό είδος άσκησης, ας το πούμε έτσι, μια άλλη πρακτική, γιατί δεν ήξερα τι ήταν ακριβώς. Λέω, άσκηση θα είναι, γυμναστική θα είναι, το δοκιμάσουμε και αυτό. Και σιγά σιγά άρχισα να ανακαλύπτω κάτι τελείως διαφορετικό μέσα από αυτή την άσκηση, που δεν ήταν άσκηση, ήταν μια πρακτική. Πρακτική κυρίως για τον εαυτό σου, που στη συνέχεια κατέληξε να το κάνω και εγώ επάγγελμα και να θέλω μεταδίδω και εγώ στον κόσμο. Μέσα από τη γιόγκα διάφορα πράγματα που ανακαλύπτω και που είναι ωφέλιμα και για τον εαυτό μας αλλά και για το σώμα μας, που θα μιλήσουμε και σήμερα για... Το σημαντικό σήμερα λοιπόν με τους ανθρώπους όπως εσύ που γνωρίζουν το πώς να ξεσκουριάσουν μέσα στο σπίτι, μέρος αυτής της γνώσης θα θέλαμε να τη μεταφέρει και σε εμάς. Προσωπικά βιώνω φαντάζομαι και αρκετές και δυο όσους μας βλέπουν και θα μας δουν και μετά το live stream που θα παραμείνει το βίντεο στη σελίδα και στην πορεία υποτιτλίζεται κιόλας και αναρωτάτε νέο βίντεο, είναι πως έχουμε φύγει λίγο από την καθημερινή ρουτίνα και τον εργασιακό χώρο στον οποίο είχαμε συνηθίσει, μία καρέκλα πιθανότητα ανατομική κλπ. Κλπ. Με αποτέλεσμα να δουλεύουμε από διβάνια, καναπέδες, κρεβάτια κλπ. Εκτός βέβαια και από το γραφείο για όσους έχουν στο σπίτι, τραπέζι κουζίνας κλπ. Κλπ. Εκεί θα ήθελα να μας βοηθήσεις σε δύο μέρη αυτού του πράγματος. Το ένα έχει να κάνει με το, επειδή πολλές φορές για πολλούς παρατείνεται και το ωράριο, όχι απαραίτητα γιατί υπάρχει κάποιος λόγος, σαν χόμπι πιθανότητα, κάθε πότε θα πρέπει να σηκωνόμαστε, ποιο είναι το ιδανικό, πιανόμαστε, γιατί πιανόμαστε, πόση ώρα πρέπει να κάνουμε, ας πούμε, αν θέλεις ένα διάλειμμα, να σηκωνόμαστε λίγο, να τεντωθούμε, πώς πρέπει βασικά να καθόμαστε. Γιατί άλλοι κάθονται όπως σημαίνει νωρίτερα κλαδών, σε πουφ κλπ. Και αν μείνεις εκεί και ξεχαστείς, από προσωπική εμπειρία το λέω αυτό, αν ξεχαστείς για 2, 3, 4, 5 ώρες, ξαφνικά διαπιστώνεις μετά ότι έχεις ένα feeling ότι έσκαβες για 5 μέρες συνεχόμενες. Πώς τα αντιμετωπίζουμε αυτά, πώς καθόμαστε σωστά? Έπιασε πολλά θέματα μαζί, θα πιάσουμε... Έπιασε πολλά, ναι, ξεκίνα εσύ, δείξε μας ότι... Λοιπόν, θα ξεκινήσω βασικά ότι ούτως ή άλλως ό,τι ισχύει για το σπίτι, ισχύει σίγουρα και για το γραφείο. Ότι όσες φορές πρέπει να κάνουμε διάλειμμα στο σπίτι, να σηκωθούμε από την καρέκλα, οπουδήποτε καθόμαστε, το ίδιο ισχύει και για τη δουλειά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και στα σώματα σου εννοείται ισχύει το ίδιο και για το σπίτι, όταν κάνεις την καρέκλα, γιατί στη δουλειά δεν κάνεις το καναπέ, όσο και στη δουλειά. Τώρα, το οπότε πρέπει να κάνουμε διάλειμμα, σίγουρα καλό είναι ανά μία ώρα να σηκώνεσαι από την καρέκλα. Το ιδανικό είναι λίγο να ξεπιάνεσαι, αν όχι αν δεν σηκώνεσαι, λίγο να κάνεις κάποιες βασικές κινήσεις, να ανοίξεις λίγο το στήθος, τα χέρια σου, να αρχίσεις να τεντώνεις, θα τα δείξουμε επίσης στη συνέχεια. Ο πόνος τώρα, όπως προκύπτει, που λες, ναι,
Προκύπτει σίγουρα από την άσχημη στάση του σώματος που καθόμαστε. Σίγουρα επιβαρύνει πιο πολύ η μέση, ίσως, ο τρόπος που καθόμαστε και γενικά όλο το βάρος και στη ζωή μας, στον τρόπο που περπατάμε όρθιοι, κάνουμε πράγματα είτε καθόμαστε, επιβαρύνει περισσότερο το σημείο που είναι σφυγική μοίρα κάτω η μέση μας, που λέμε. Η μέση τι επιβαρύνεται περισσότερο. Γι' αυτό νιώθουμε εκεί πέρα πολλές φορές που όντω καθόμαστε και πιανόμαστε. Ή και στην πλάτη προς τα πάνω, που οφείλεται στην θωρακική μοίρα, που είναι ο θώρακας που αρχίζει να στρογγυλεύει προς τα μέσα λόγω της άσχημης τάσης του σώματός μας, που επίσης θα δείξουμε πώς πρέπει να ανοίξει. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω και να σου σχολιάσω, γιατί εκτός από τη μέση είναι και οι ώμοι, γιατί πολλές φορές, τώρα δεν φαίνεται σε μένα λόγω του background, πέφτουν προς τα μπροστά. Είναι, φαντάζομαι, η βαρύτητα, δεν μπορούμε να πάμε κόντρα στη βαρύτητα, αλλά παρόλα αυτά φαντάζομαι πως υπάρχει κάποια τεχνική για να μην ξεχνιόμαστε. Γιατί συνθώς, τεχνική και συνδέονται πολλά πράγματα μαζί. Η θωρακική μοίρα συνδέεται, μας επηρεάζει περισσότερο στον τρόπο που καθόμαστε και όταν αρχίζει να χαλάει αυτή η στάση του σώματός μας, να αρχίζει να κουμπουριάζουμε από μέσα, όλα αυτά οφείλονται, ξεκινάνε κυρίως από μπροστά από το στέρνο μας, που υπάρχουν διάφοροι μύθοι που ξεκινάνε το στέρνο, καταλήγουν μέχρι το βραχιόνιο, προς τα πάνω στα βράτσα, και όλο αυτό όταν αρχίζει να αλλάζει στάση του σώματός μας, επηρεάζει πάρα πολύ, όλο το στήριο πέρα η βράχη στο θώρακας, επηρεάζει πάρα πολύ στο καμπούριασμα και στην αισθητική στροφή που κάνει ο μας, δηλαδή να γέρνουν όλα προς τα μέσα, και επίσης και στον αφιένα μας, που αλλάζει όλη τη στάση του αφιένα μας. Γιατί κάποια στιγμή μπορεί να παρατηρήσουμε, και τώρα μπορεί να παρατηρήσετε όλη τη στάση του σώματος, όπως είστε, ότι μπορεί να φεύγει κατά λάθος ο αφιένας μπροστά από τη φυσική στάση που πρέπει να έχει. Όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους. Τι κάνουμε, για να το γλιτώσουμε αυτό? Τι κάνουμε για να το γλιτώσουμε? Βασικά το να το συνειδητοποιήσουμε είναι εύκολο. Απλά ελέγξουμε τον εαυτό μας μια τυχαία. Τώρα, και μόλις τώρα, πώς κάθεστε, διαπιστώσουμε το σώμα σας πώς κάθεστε. Τι κάνουμε, τι πρέπει να κάνουμε? Τι πρέπει να κάνουμε? Να σηκωθώ και να πάω λίγο πιο πίσω στην καρέκλα να δείξω πώς είναι η σωστή στάση σώματος και πώς αρχίζουμε σιγά σιγά να το διορθώσουμε. Βεβαίως, απλά μίλα δυνατά, δυνατά και καθαρά, έτσι ώστε να καταλάβουμε, θα βλέπουμε βασικά. Τα πάντα. Αλλά και όσο μπορείς παράλληλα. Θα έρθει συνέχεια το στρες, δηλαδή οι ασκήσεις που μας βοηθήσουν να φτάσουμε σε την ωραία στάση και εννοείται και πάνω στο στήθος, η πλάτη, η μέση μας, τα χέρια μας, πρόσφατος ψηφιετάς για τα χέρια μας και γενικά τα πόδια μας, γιατί καμιά φορά οφείλονται και στην βράχηση που έχουν τα ισχύα μας, καθώς καθόμαστε πολλές ώρες, οπότε δεν κάνουμε διατάσεις περισσότεροι. Και ποιος να βραχύνεται εμείς, να μην έχουν αυτό το εύρος κίνησης που μπορεί να είχαμε πριν. Οπότε, πάλι πριν μας δείξεις, για να παρατείνω λίγο την αγωνία, ετοιμάσου εσύ, ετοιμάσου, αλλά πριν να δείξεις, για να παρατείνω την αγωνία σε όσους και όσους μας παρακολουθούν και θα παρακολουθήσουν, θα ήθελα να σας ρωτήσω, ο τρόπος ο σωστός που πρέπει να καθόμαστε λειτουργεί και μπορεί να ισχύσει είτε καθόμαστε σε καρέκλα, είτε καθόμαστε οκλαδόν στο πάτωμα, είναι κάτι το οποίο είναι απαγορευτικό να εργαζόμαστε με συγκεκριμένο τρόπο, δηλαδή μπορούμε να καθόμαστε σε ένα σκαμπό, ας πούμε, το οποίο δεν έχει πλάτη, μπορούμε πρέπει να έχουμε ένα καρέκλα κουζίνα. Εγώ με καρέκλα κουζίνα σας δείξω πώς καθόμαστε. Το ίδιο ισχύει παντού, είτε κάθεσαι κάτω, είτε κάθεσαι στον καναπέ, είτε κάθεσαι στο που λίγο δύσκολο είναι πιο μαλακό, αλλά μπορείς να βρεις και εκεί τη σωστή στάση σώματός σου, είτε μπορεί να κάθεσαι κάποιοι, μπορεί να κάθεσαι και σε μια μπάλα γυμναστικής μεγάλες, πολύ ωραία, και αυτό είναι ωραίο τύπο, άμα έχεις πάρει να κάθεσαι παντού, κάθεσαι μια μπάλα γυμναστικής, άμα την έχεις και πρόχειρη και δεν τη χρησιμοποιείς αλλού. Στο πάτωμα που είπες, οπουδήποτε, και στο πάτωμα με ένα μαξιλαράκι να δείξουμε διαφορετικό τρόπο πώς μπορεί να κάτσει για να βρει τη σωστή στάση. Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το σωστό τρόπο. Να πούμε τη σωστή στάση σώματος. Στα σχόλια, όποια και όποιος θέλει μπορεί να μας ρωτήσει, να σε ρωτήσει βασικά κάτι, για να το μεταφέρω εγώ. Είτε τώρα, είτε στη συνέχεια που το βίντεο θα παραμείνει στη σελίδα και στην πορεία θα υποτιτλιστεί. Εδώ να ευχαριστήσω την ομάδα υποτιτλισμού και μετάφρασης του Hellenic American University, όλα τα παιδιά που εθελοντικά έχουν κάνει τόσο μεγάλο έργο και μας βοηθάνε σημαντικά σε αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε αυτές τις μέρες για όλες και όλες εκεί έξω. Η σελίδα παραμένει ανοιχτή για like, share κλπ. Αλλά και να ενημερώνεστε για τα νέα μας και να βλέπετε ότι έχουν διαφορετικό έχουμε κάθε εβδομάδα, κάθε Τρίτη στις 7 και Σάββατο στις 3.
The floor is yours, λοιπόν, Στέλλα, ξεκινάμε. Τι πρέπει να κάνουμε, δείξε μας. Λοιπόν, πριν ξεκινήσω, θα γυρίσω στο πλάι για να βλέπετε ακριβώς ποια είναι η σωστή στάση, η σωστή ευθυγράμμιση, δηλαδή να βρούμε την ευθυγράμμιση που έχει οι φυσικές καμπύλες σπονδυλικής στήλης που πρέπει να έχουμε. Γιατί πρέπει να βρούμε τα καθιστικά μας σωστά, τα καθιστικά κόκαλα που έχουμε, με την βοήθεια του χεριού μας μπορούμε να τα βρούμε για να κάτσουμε αναπαυτικά. Μόλις τα βρείτε και κάθετε στα καθιστικά σας σωστά, κατευθείαν λίγο θα δείτε διαφορετικά τη στάση του σώματός σας. Μπορείτε και τώρα να το κάνετε, γιατί θα παρατηρήσετε πώς είναι τώρα η στάση του σώματός σας και ξεκινήσετε μαζί μου να κάνετε βήμα-βήμα για να βρούμε τη σωστή στάση, καθώς κάθετε τώρα και βλέπετε. Μας βλέπετε από το Facebook. Οπότε, για αρχή βρίσκουμε τα καθιστικά μας σωστά. Προσέχουμε να έχουμε τις σωστές καμπύλες της σποδηλικής μας στήλης, οπότε η μέση κάτω κάνει από μόνη της μια μικρή λόρδωση και προσέχουμε όταν κάτσουμε να μην την κάνουμε μεγαλύτερη τη λόρδωσή μας. Οπότε, θέμε λίγο τους λουτούς προς τα κάτω, προς την καρέκλα και ίσως να σηκώσουμε λίγο μπροστά τα μπροστινά κόκαλα της λεκάνης προς τα πάνω. Έχω καμπούρα, ότι κάθομαι κάπως έτσι, θα αρχίσω σιγά σιγά να σηκώνω το στήθος μου, ανοίγω το στένο προς τα πάνω, στέλνω το κάτω μέρος του ομοπλατό μου λίγο προς τα μέσα και προς τα κάτω και ανοίγω λίγο τους ώμους μου προς τα πίσω, σαν να κάνω μια εξωτερική λίγο περιστροφή στους ώμους. Και αφήνω και το κεφάλι μου, ακριβώς το θέμα πάνω από τη σωστή... στο σημείο που πρέπει να βρίσκεται το κεφάλι μας, ο λαιμός μας και να μην κάνει μια μπροστινή κάτι να φέρει μπροστά. Οπότε αυτή είναι μια σωστή στάση του σώματος. Έχω τις φυσικές καμπύλες σπονδυλικής μου στήλης, δεν με ενοχλεί η μέση μου, δεν με ενοχλεί η πλάτη μου, μπορώ να το πέρα άντα να δουλέψω, το κεφάλι μου είναι σωστή στάση, είναι ευθεία μπροστά το κεφάλι μου, ούτε γέρι προς τα μπροστά, ούτε προς τα πίσω, ούτε πάνω, ούτε κάτω. Οπότε, έτσι πρέπει να δουλεύουμε, αλλά και γενικά να καθόμαστε στη ζωή μας. Δύσκολο, αλλά πολύ εύκολο να συμβεί αυτό μέσα από την πρακτική μας. Θα σε διακόψω για να σου κάνω μια ερώτηση. Αυτή η στάση, η οποία είναι ιδανική και έστω ότι την παρακολουθούμε, την παρατηρούμε και την μιμούμαστε. Έχω την αίσθηση ότι ο οργανισμός θα ξεχαστεί, θα κουραστούμε, θα βαρεθούμε και χωρίς να το καταλάβουμε πιθανότατα, να αρχίζουμε πάλι να καμπουριάζουμε. Γιατί συνέχεια το σκέφτεσαι. Πώς ελέγχουμε μόνοι μας τι μας ξυπνάει για να τσεκάρουμε και να πούμε όχι, αφαιρέθηκα. Ας επιστρέψω πάλι στο συστάση. Γιατί επιμένω ότι... Αυτό κάποια στιγμή πρέπει να μην γίνεται και να το σκεφτόμαστε όχι, πρέπει να κάθομαι έτσι, όχι, έτσι, όχι, έτσι. Αυτό πρέπει κάποια στιγμή να βγαίνει φυσικά, γιατί αυτή είναι η φυσική στάση και η σωστή στάση που πρέπει να έχουμε. Όλο αυτό γίνεται σιγά σιγά μέσα από διατάσεις και από πρακτική που πρέπει να κάνουμε στη γιόγκα. Ίσως εγώ θα δείξω κάποιες βασικές... Άρα όσο το σκεφτόμαστε για να το κάνουμε και στυνόμαστε αν θέλεις, τόσο μας μένει αυτό έτσι ώστε να αλλάξουμε τον τρόπο που καθόμαστε και να καθόμαστε σωστά τέλος πάντων για να μην επιβαρύνουμε μέση, αφιένα κλπ. Δεν θα πούμε σε τεχνικές ιατρικές εδώ και ανατομικές μάλλον λεπτομέρειες. Για το συνολικό καλό το well-being τέλος πάντων του σώματος και της μέσης κλπ. Ακριβώς. Αυτό... Πες μου, ήθελα να σε ρωτήσω πως ιδανικά, έστω ότι πετύχαμε το σωστό τρόπο που καθόμαστε, η συχνότητα με την οποία σηκωνόμαστε, θέλω να την επαναλάβουμε αυτή, ποια θα πρέπει να είναι ιδανική. Δηλαδή, ας πούμε ότι ξεκινάμε να εργαζόμαστε και να καθόμαστε ακίνητοι μπροστά σε έναν υπολογιστή στις 9, στις 10. Πότε κάνουμε το πρώτο διάλειμμα. Εκτός αν πεινάμε που στις 10 και μπορούμε να πάρουμε ένα snack, φαντάζομαι. Που αναγκαστικά θα κάνουμε εκεί. Σίγουρα. Οπότε καλό είναι να σηκωθείς, αν δεν είσαι στην κουζίνα, οπουδήποτε δουλεύεις, να κάνεις λίγο τη βόλτα σου μέσα στο σπίτι, βγες και μάθεις στη βεράντα σου έξω, κάνε λίγο πάνω κάτω, πάρε και το σνάκο και λίγο να ξεπιαστείς. Ταυτόχρονα θα κάνεις και λίγο κάποιες ασκήσεις διατάσσεις, λίγο να ανοίξεις το στήθος στα χέρια, θα δείξω λίγο έτσι για να αρχίσει να ξεπιάνεται και το σώμα και ξανακάθεις να συνεχίσεις τη δουλειά σου. Ωστόσο, εγώ δεν μπορώ να πω ακριβώς ότι εσύ ανά μία ώρα σηκώνεσαι ή ανά δύο ώρες. Σίγουρα
κάποια στιγμή και το σώμα φωνάζει. Δηλαδή θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο που το σώμα σου διαμαρτυρηθεί, να σου πει φτάνει άλλο, θέλω να σηκωθώ, οτιδήποτε. Καλό είναι να το προσέχουμε και το σώμα μας, καθώς δουλεύουμε, και να σηκωνόμαστε, εγώ θα πω σίγουρα ένα, μία ώρα. Λίγο θα πέντε, γιατί δεν μπορούσα να μία ώρα να δουλεύεις, να σηκώνεις μία ώρα, να ξανακάθεσαι ξανά μία ώρα. Κάντε και παραπάνω, μία μισή. Αλλά καλό είναι να σηκωνόμαστε λίγο. Έστω εκεί που είμαστε στο γραφείο, θα σηκώνεσαι, θα κάνεις λίγο έτσι τα χέρια, λίγο πάνω κάτω το δωμάτιο, οπουδήποτε κάθεσαι. Μικρά διαλυματάκια δηλαδή για να ξεπιαστούμε. Καλό είναι, ναι. Και με και ενδιάμεσα και το stretching που θα κάνεις. Για να ανοίγει το στήθος. Επειδή για μένα αυτό που μόλις ανέφερες είναι άγνωστη λέξη, η φράση τα stretching ενδιάμεσα που θα κάνεις, μόνο το ενδιάμεσα για το που θα κάνεις. Τι σημαίνει αυτό, πώς ορίζεται, πώς γίνεται, τι πρέπει να κάνω ενδιάμεσα, δηλαδή σε αυτό που μου λες, τι είναι αυτά, πώς θα τεντωθώ σωστά, αποδοτικά, εκτός από τον αυτοσχεδιασμό. Λοιπόν, κάποια απλά βασικά σίγουρα να κάτσω στην καρέκλα για να με βλέπετε καλύτερα. Ίσως και τώρα και λίγο πιο μπροστά, γιατί θα δείξουμε λίγο το πάνω μέρος και μετά θα δείξουμε και τα πόδια, γιατί σίγουρα και στα πόδια πρέπει να γίνονται διατάσεις. Γιατί τα ισχύα μας αρχίζουν να βραχύνονται εμείς που έχουμε, γιατί καθόμαστε πολλές ώρες επίσης. Οπότε, για να ξεκινήσουμε λίγο με το πάνω μέρος, θα ξεκινήσω το πιο βασικό που είναι ο αφιένας μας, το κεφάλι μας λεφτά. Οι απλές βασικές διατάσεις που μπορούμε να κάνουμε, σίγουρα χωρίς να πιεζόμαστε, και είναι σίγουρα λίγο δεξιά, στο κεφάλι, πιέζεις το χέρι σου προς τα κάτω, αν θες το πας λίγο πίσω από την πλάτη για να το αφήσει λίγο περισσότερο. Και πάντα δεν το πιέζουμε έντονο το κεφάλι μας, είναι πολύ ευαίσθητο ο αφιένας μας. Και πάμε τόσο ώστε να μην νιώθουμε πόνο. Σίγουρα αλλάζουμε και μεριά. Επίσης πιέζουμε προς τα κάτω, να αρχίζει να ανοίγει όλος ο λαιμός, να εντώνεται όλοι εμείς που έχουμε. Ελαφρώς προς τα μπροστά, δεν πιέζουμε καθόλου το κεφάλι μας. Ελαφρώς προς τα κάτω. Επίσης προς τα πάνω, με τα δύο δάχτυλα, πιάνουμε το πηγούνι μας προς τα πάνω, διατεθούν όλοι εμείς που έχουμε στο λαιμό μας, γιατί έχουμε και εκεί πέρα εμείς. Το ξεχνάμε, παντού έχουμε και χρειάζεται να κάνουμε και διάταση και μπροστά στο λαιμό μας. Αυτά σίγουρα όπως είναι το κεφάλι μας. Όπως έχουμε εδώ πέρα, θα πιέσουμε πάλι με τα δύο δάχτυλα, το πηγούμενο θα πάει προς τα μέσα. Είναι και αυτή μια βασική διάταση που χρειάζεται να κάνουμε στον αφιένα μας. Και σίγουρα λίγο δεξιά, λίγο αριστερά, ίσως και λίγο πλάι προς τα κάτω. Απλά να είναι απαλές διατάσεις και χωρίς πόνο. Αυτά για τον αφιένα. Δεν θα προτείνω να κάνεις ολόκληρους κύκλους στον αφιένα σου, γιατί είναι πολύ ευαίσθητος και μπορεί να μην γίνουν και σωστά και λίγο να σε πονέσει. Οπότε κάνω αυτές τις βασικές διατάσεις, προς τα 5-6, και είσαι μια χαρά με τον αφιένα. Προχωράμε μετά. Μόλις κάλυψες μια ερώτηση, η οποία είχε να κάνει με τον... με πολλές και πολλούς που γυρνάνε γύρω-γύρω τέλος πάντων το κεφάλι για να ξεπιαστεί ο αφιένας. Δεν ενδείκνυται λοιπόν αυτός ο τρόπος μας. Λες, καλό θα είναι να ακολουθήσουμε τις διατάσεις, αν τις λέω σωστά, του αφιένα που μόλις μας έδειξε. Ναι, γιατί η στροφή πρέπει να γίνει πολύ ελεγχόμενη και σωστά. Άρα για να μην το ρισκάρουμε και προκαλέσουμε τραυματισμό ή το κάνουμε χειρότερο την κατάσταση, ναι. Κάνουμε τις ασκήσεις που μόλις μας έδειξες. Καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό. Λοιπόν, προχωράμε λίγο πάνω στο στήθος, λίγο ανοίξουμε το στένο μας, στο στήθος όπως είπαμε, γιατί αυτό, γενικά, ο μισοθωρακικός που είναι μπροστά οφείλεται στο καμπούριασμα της πλάτης και των ώμων. Δηλαδή, πρέπει να ανοίξουμε όλο μπροστά το στένο μας, για να βρούμε και σιγά-σιγά τη σωστή στάση του σώματος. Γιατί από εδώ μπροστά ξεκινάει όλο αυτό το καμπούριασμα και όλο αυτό το στρογγύλεμα των ώμων προς τα μέσα. Οπότε, απλές βασικές ασκήσεις. Σίγουρα πίσω ενώνουμε τα χέρια μας. Άμα δεν μπορούμε να κάνουμε, να πλέξουμε τα δάχτυλα, πιάνουμε παλάμες. Ή άμα δεν μπορούμε και αυτό, όπου νιώθουμε άντα, μπορεί να πιάσουμε και καρπό πιο μέσα. Πιάστε απλά τα χέρια. Άμα πάλι δεν μπορεί να πιάσετε, δεν φτάνουν τα χέρια, πάρτε μια πετσέτα και απλά πιάστε από πίσω και πιέστε να ανοίξει το στήθος. Στείλτε προς τα κάτω όμως και πιέστε σιγά σιγά να ανοίγει το στήθος. Μία βασική είναι αυτή. Και εννοείται, αν έχετε πλέξει τα χέρια σας, τα δάχτυλά σας, θα αλλάξετε και το πλέξιμο των χεριών σας.
Ανάλογα με τι αντίχειρο έχετε βάλει από πάνω, θα βάλετε πάνω και θα αλλάξει το πλέξιμο και ξανά πάλι πίσω θα αρχίσει, θα ανοίγετε στήθους και θα στέλνει τους ώμους προς τα πίσω. Για να αρχίσουμε σιγά σιγά ανοίγουμε το στέμμα. Επίσης, μια βασική, πολύ βασική είναι, θα τη δείξω στην καρέκλα, είναι πολύ εύκολο. Όπως είμαστε, ελπίζω να φαίνομαι τέλεια. Φαίνεσαι μην ανοίξει. Λοιπόν, παίρνω τα χέρια πάνω στην καρέκλα, αρχίζω να πηγαίνω λίγο προς τα πίσω, πηγαίνω τόσο ώστε να είναι κάτω τα πόδια μου, να κάνω, δημιουργώ μια ορθή γωνία όταν κατέβω προς τα κάτω. Εδώ πέρα. Πιέζω, κρατάω καλή καρέκλα και πιέζω προς τα κάτω να ανοίξω το στήθος μου. Πολύ βασικό γι' αυτό, αφήνω χαλαρό το να πιέζω, δεν πιέζω καθόλου πάνω μέσα και πιέζω λίγο τους ώμους, δηλαδή τα χέρια, τους τρικέφαλους λίγο να τα στείλω προς τα κάτω, προς το πάτωμα και τους δικέφαλους προς τα πάνω, να κάνω μια μικρή εξωτερική περιστροφή στον ώμο, να μην έχω και εκεί κάποιο τραυματισμό ή να μην έχω κάποια πίεση που δεν θέλω. Οπότε και αυτή είναι μια πολύ ωραία βασική άσκηση, ανακουφίζει και πίσω και στην πλάτη μας, αρχίζουμε να ανοίγουμε. Αυτά είναι τα πιο βασικά που μπορείς να κάνεις για το στήθος, να αρχίζουμε σιγά σιγά να ανοίγουμε προς τα πάνω. Αυτά που μας έδειξες μόλις, εκτός από την περιοχή εδώ του στέρνου και του στήθους, βοηθούν και την μέση πιο χαμηλά που συνήθως πιάνεται με τον τρόπο που καμπουριάζουμε. Αυτή όχι, όχι τόσο. Άρα δεν τονόμαστε δηλαδή και βοηθάει και εκείνο το σημείο αυτό η ορθή γωνία που μόλις μας έδειξες. Βοηθάει όλο πίσω στην πλάτη, όλο και σίγουρα και μπροστά στο στήθος. Αλλά υπάρχουν και άλλες πιο βασικές σκήσεις για τη μέση, δηλαδή να κατέβουμε λίγο προς τα κάτω, προς την ισουική μοίρα που αυτό κυρίως οφείλεται και για τη δισκαμψία που έχουμε στα ισχύα μας που θα δείξουμε και κάποιες διατάσεις για να αρχίσουμε σιγά σιγά να ανοίγουν τα ισχύα μας και να μας ενοχλεί τόσο πολύ η μέση μας. Πλάγιες κάμψεις θα κάνουμε τώρα, ας πούμε. Πλάγιες κάμψεις, θα δούμε πάλι τα χέρια από πάνω, είτε πιάνουμε δεξί χέρι, άμα θέλω να πάω προς τα δεξιά. Πάντα πάω τόσο ώστε να μην νιώθω πόνο και να μην έχω και τραύμα. Ούτως όλες οι διατάσεις πάντα πρέπει να γίνονται με μικρή προθέρμανση στην αρχή. Επειδή και οι διατάσεις είναι πολλές για κάποιον που λέει αποκλείεται, αλλά και προθέρμανση να κάνεις στην αρχή και αυτό είναι δύσκολο, καλό είναι να κάνεις διατάσεις ελεγχόμενα. Γιατί πρέπει σίγουρα να έχουν ενσταθεί λίγο εμείς να μπορούμε να κάνουμε διατάσεις. Μπορεί κάποιος να μην το κάνει, γι' αυτό λέω ας κάνουμε stretching τουλάχιστον, αλλά ελεγχόμενα. Οπότε πάμε δεξιά λίγο να ανοίγουν τα πλευρά, εδώ πέρα το πλάγιο μέρος που έχουμε από κάτω μέχρι πάνω. Και αριστερά επίσης το ίδιο. Πλάγιες απλές κάμψεις που μπορείς να κάνεις καθώς στην καρέκλα, κάνεις το μικρό διάλειμμα που είναι ανοίξεις, πλάι από εδώ, πλάι από εκεί, να ανακουφιστεί λίγο κάθε πλάτη, να ανοίξει το στήθος. Όσον αφορά επίσης για το στήθος, άλλη μια καλή άσκηση είναι και οι στροφές που μπορούμε να κάνουμε στο κορμό μας. Ανακουφίζει. Αλλά πρέπει να γίνονται σωστά αυτές οι στροφές κορμού. Οπότε, για να γίνει μια σωστή στροφή, σίγουρα καθόμαστε σωστά και πάντα καθόμαστε τα καθιστικά μας σωστά. Επιμηκυνόμαστε, θέλουμε να ψηλώσουμε την τελική μας στήλη. Παίρνει μια συνέχεια να ψηλώσουμε μέχρι πάνω, μέχρι την κορυφή του κεφαλιού. Σηκώνουμε τα χέρια και με την εκνοή. Περιμένετε να πάω στο πλάι για να με δείτε καλύτερα. Παίρνω εισνοή και με την εκνοή στρίβω. Παίρνω το χέρι ακριβώς πίσω από την πλάτη μου, πίσω στην σπονδυλική στήλη για να βοηθήσει ακόμα περισσότερο να μακρύνω και να ψηλώσω. Και τώρα το χέρι πάνω στο πόδι μου να λειτουργήσει σαν μοχλός, να με βοηθήσει να στρίψω πιο πολύ. Οπότε, με κάθε εισνοή μακραίνω, ψηλώνω, με κάθε εκνοή σου στρίψω λίγο περισσότερο προς τα πίσω. Πάντα τελευταίο το κεφάλι. Γιατί ξέρουμε ότι η μεγαλύτερη στροφή στο κορμό μας πάνω κάνει πρώτη θωρακική μας μοίρα, θώρακας, μετά το κεφάλι και πολύ λιγότερο κάνει κάτω η μέση μας, η σφυγική μοίρα που έχουμε. Και πάμε τόσο όσο μπορούμε. Δεν πιεζόμαστε. Κάποιοι θέλουν αυτό να νιώσουν το κρακ που κάνουν, που θέλουν. Μπορεί να σας ανακουφίσει, αλλά εκεί να γίνει σωστά. Εισνέουμε, ψηλώνουμε, μακραίνουμε, εκνοή στρίβουμε. Μετά παίρνεις μια εισνοή, πρώτα γυρίζει το κεφάλι μπροστά και αργά αργά επαναφέρουμε το σώμα μας στη σωστή στάση μπροστά. Και αυτό ανακουφίζει τη μέση μας και την πλάτη μας γενικά.
Από σου που λέγεις γενικά το κράτος που πολλές και πολλοί επιδιώκουν δεν είναι λοιπόν σωστό. Ή όπως αισθάνεται άνετα δεν τα μπορώ να πω ιατρικά, ξέρεις, να πω, αλλά κάποιοι το επιδιώκουν και το κάνουν σωστά. Μπορεί να ανακουφίσει. Είναι ανακουφιστικό. Από σου που λέγεις το ημισκοντήλι δίσκη που υπάρχει πολύ ένταση εκεί μέσα. Οπότε να γίνει, αλλά να γίνει σωστά. Δηλαδή κάνω το κάνουμε σωστά. Δεν μπορώ έτσι που σκάφομαι. Άμα είμαι έχω γύρι έτσι, ας κάνω και μια στροφούλα. Μπορεί να μείνει και στον τόπο. Να γίνονται, αλλά να γίνονται όλα σωστά. Άρα τα δύο σημαντικά κομμάτια είναι το πρώτο κομμάτι, η σωστή στάση του σώματος όταν καθόμαστε, είτε καθόμαστε σε καρέκλα γραφείου, κουζίνας, καμπό κλπ. Κλπ. Να έχουμε σωστή στάση του σώματος. Σηκωνόμαστε ανατακτά χρονικά διαστήματα και ακολουθούμε τις ασκήσεις που μας έδειξες για να ξεπιανόμαστε. Και επίσης ό,τι έχει να κάνει με stretching και τέντομα, με την σειρά αυτή που ξεκίνησε, να μην κάνω λάθος, πρώτα από τον Αφιένα, μετά από την περιοχή του στέρνου και κλείνουμε με το κεφάλι, αν θυμάμαι σωστά. Θα κάνουμε και για πόδια, αν θέλετε, αν έχουμε και χρόνο. Σίγουρα να δείξω και για τα χέρια μας κάποιες διατάσεις που είναι... Βεβαίως. Και για τα δείξτε μας ό,τι θέλεις. Γιατί όπως είμαστε όλη μέρα έτσι μπροστά στην υπολογιστή, εδώ πέρα, μην ξεχνάμε ότι έχουμε εμείς και στα δάχτυλα, παντού. Οπότε καλό να κάνουμε διατάσεις και εκεί πέρα. Οπότε να τεντώνουμε είτε προς τα πάνω, δάχτυλα προς τα κάτω, ή ίδιο, είναι αρκεί να αρχίσουν να τεντώνονται και εμείς που έχουμε στα χέρια μας. Όλο αυτό. Είναι πολύ καλή διάθεση, όπως κάθε. Κάποια στιγμή, κάθε πέρα λίγο. Γιατί είναι κρίμα κάποια στιγμή να μείνουν έτσι τα χέρια μας, από τις πολλές ώρες που είμαστε μπροστά στον υπολογιστή. Βασικό. Για τα χέρια, για τα δάχτυλα. Να προχωρήσουμε σιγά σιγά προς τα κάτω, κάνουμε λίγο κορμό, κάποια βασικά χέρια, κεφάλι, να πάμε λίγο στα πόδια, κάποια βασικά που είναι και για τα ισχύα μας, γιατί καθόμαστε όπως είπαμε πολλές ώρες. Και υπάρχει μια μικρή βράχηση εκεί πέρα. Λίγο ακόμα πιο πίσω θα πάω και θα φωνάζω ακόμα περισσότερο για να μ' ακούτε. Εντάξει. Κάτι γίνεται. Λοιπόν, σε βλέπουμε μια χαρά, μην ανησυχείς. Λοιπόν, βασικό είναι, πάλι όπως κάθεσαι, ίσως θα έρθεις λίγο πιο μπροστά από εκεί που είναι η καρέκλα, να είσαι λίγο... Είμαστε και ζωντανές εκπομπές εδώ πέρα. Πάντα ήθελα να το πω έτσι. Λοιπόν, τέλεια. Ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, πάω λίγο πιο μπροστά από εκεί που είναι η καρέκλα. Βρίσκω πάντα τα καθιστικά μοστά. Αυτό κατευθείαν με βοηθάει να φτιάξω και τη στάση σώματός μου. Απλή βασική άσκηση τεντώνει μπροστά τα πόδια μας. Flex πάντα τα πέλματά μας. Για να αποφύγουμε την κόντρα ματισμούς, αλλά και γενικά για να προστατεύσουμε τα γόνατά μας και συγκεντρώσει το γόνατό μας. Αν έχει κάποιος πρόβλημα ιδιαίτερα, ακόμα καλύτερα. Αλλά γενικά πάντα flex. Και όπως είμαστε, παίρνουμε μια συνοή με ίσια την πλάτη όπως είμαστε και με κάθε συνοή πάμε πιο μπροστά όσο εκεί που μπορώ να φτάσω. Να αρχίσουμε να νιώθουμε εδώ πέρα διάθεση πίσω στα ισχύα μας, στους λουτούς μας, μυρίζει κέφαλι προς τα κάτω. Και μένουμε σίγουρα οι διατάσεις 10 με 15 δευτερόλεπτα πρέπει να μένουμε σε κάθε διάταση. Τι βαριέστε, 10 δευτερόλεπτα δεν θα περνάνε γρήγορα. Οπότε σε κάθε... Χρειάζονται και επαναλήψεις αυτά τα 10 δευτερόλεπτα. Μπορεί να ανέβεις, να πάρεις μια ανάσα και να ξανακατέβεις, να κάνεις τις θέσεις. Ναι, αλλά καλά είναι μια φορά, δεν πάνε επαναλήψεις τα διατάσεις. Δεν πάνε επαναλήψεις, δεν είναι άσκηση να κάνεις κάτι. Ρώτησα για τους αρχάριους, Το ξέρω, Αλλά με κάθε εκπνοή χαλαρώνουμε λίγο πιο πολύ και μπαίνουμε λίγο πιο βαθιά στη διάταση. Αυτό γίνεται με τα δύο πόδια τεντωμένα. Άλλη βασική άσκηση για τα ισχύα μας. Θέλουμε το δεξί μας πόδι, αντίστοιχα με το αριστερό, τον αστράγαλο πάνω από το τετρακέφαλο και λίγο πιο έξω. Πάνω από το γόνατο και λίγο πιο έξω από το τετρακέφαλο. Ελπίζω να με βλέπετε. Το κάτω πόδι είναι κάθετα σε ορθή γωνία. Συγγνώμη λίγο, έχω κι άλλους υπέρθετες. Ακόμα καλύτερα. Τέλεια. Λοιπόν, ορθή γωνία το κάτω πόδι. Φλέξω, όπως είπαμε, το πάνω πέλμα για να αποφύγουμε το γονατό για πόνους τερματισμούς. Όπως είμαστε, θέλουμε χωρίς το χέρι να αρχίσει να πιέζει το γόνατο, το στέλνουμε προς τα κάτω, προς το έδαφος και όχι προς τα πάνω. Οπότε προς τα κάτω
να δείξουν και εδώ πέρα τα ισχύα. Παίρνουμε μια εισπνοή πάλι και με κάθε εκπνοή ερχόμαστε πιο μπροστά να νιώσουμε την κάθεση και πίσω στο γλουτό μας. Έλα, όσο φτάνουμε εισπνοή και εκπνοή, με κάθε εκπνοή κατεβαίνω λίγο πιο χαμηλά, κάθε φορά και από λίγο, γιατί έχουν βρεθυνθεί, δεν θα είναι κατευθείαν να φτάσεις τέρμα κάτω. Τόσο ώστε να σου επιτρέπει το σώμα σου, ακούς πάντα το σώμα σου. Πολύ βασικό. Το ίδιο ισχύει και για το άλλο πόδι. Προσέχω το γόντο δεν ανεβαίνει προς τα πάνω, αλλά προς τα κάτω. Θέλω να στείλω το γόντο προς τα κάτω, προς το έδαφος. Φλέξω το πέριμα, παίρνω μια εισνοή και με κάθε εισνοή έρχομαι πιο μπροστά να νιώσω πίσω διάτες στο γλουτό μου που κάθομαι αρκετές ώρες. Αυτές. Εννοείται, καλό είναι πάνω στην καρέκλα, δεν μπορούμε. Αυτές γιατί δεν γίνονται οπουδήποτε και στον καναπέ όταν κάθεσαι, έτσι όπως κάθεσαι δεν τόσο ποδιά σου μπροστά, είτε το ένα, το άλλο το λυγίζεις μέσα, είτε κάνεις και μια ωραία πεταλούδα. Εγώ δεν μπορώ να δείξω εδώ στην καρέκλα, είναι λίγο δύσκολο, αλλά είναι καλό να κάνεις και μια ωραία πεταλούδα, να ανοίξουν επίσης ισχύα από εδώ μέσα, γιατί έχουν βρεθεί και αυτά που είμαστε όλη μέρα έτσι. Και να έχει τετρακεφάλους, βασικό, στο όρθιο τετρακέφαλη, σκοτώ, τετρακεφαλός μου. Βασικές διατάσεις και θέσεις να πω. Ουψ, συγγνώμη για το θόρυβο. Να πούμε ότι το σημερινό στέιν, το οποίο μας δείχνει το πώς έχουμε υγιές σώμα, θα πάμε αναφορικά με το stretching προφανώς και το τέντεμα και το πώς πρέπει να καθόμαστε σωστά, να κάνουμε και ένα σχόλιο για την επερχόμενη εκπομπή την Τρίτη στις 7, η οποία μιλάει για την ψυχική υγεία. Θα είναι μαζί μας η κυρία Ζαρίφη, η οποία είναι ψυχολόγος. Περισσότερα θα δείτε σε επόμενη ανάρτηση. Για την ημέρα και ώρα του live είναι την Τρίτη στις 7. Θα μιλήσουμε γενικότερα για την ψυχική υγεία. Απλά το σχολιάζω γιατί το ρητό το ξέρουμε. Όλοι στην κοινωνία τα δοχεία είναι η ψυχική και η σωματική υγεία. Και αφού το κομμάτι της σωματικής, λίγο με τις ασκήσεις, τον τρόπο σώματος και το stretching, το παρακολουθούμε, το ακούμε από εσένα. Νομίζω συνδυάζεται και το δεύτερο κομμάτι σωστά. Σίγουρα και το stretching βοηθάει πάρα πολύ. Να έχει λιγότερο άγχος και καθ' πολύ με στρες, όλο αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Στο να χαλαρώνουμε και εμείς, οπότε χαλαρώνουμε και εμείς. Έχει πολλά θετικά διατάσεις το stretching και είναι πολύ βασικό σημείο είτε στην αρχή της καθροπόνησης, στο τέλος, δηλαδή και τώρα με το έξω που στέλνει και βγαίνετε έξω, καθίστε και άλλα 5 λεπτά και παραπάνω να κάνετε αυτές τις βασικές διατάσεις, τα πόδια, τα χέρια, το στήθος, οπουδήποτε και αν βρίσκεστε. Σαν να ζωγονεί όλο αυτό το stretching που κάνεις. Ξυπνάει το σώμα σου και σε βοηθάει τελείως στην κυκλοφορία του αίματος. Βοηθάει γενικά να έχεις μια καλή ισορροπία, βοηθάει πολύ στην ισορροπία μετά. Ισορροπία, γενικά ισορροπία με το ένα πόδι, αυτό ισορροπία εννοώ. Πού βοηθάει ισορροπία, ναι. Και ο στρες είναι ισορροπία. Βοηθάει στο να είμαστε περισσότερο συγκεντρωμένοι. Όταν χαλαρώνεις, κάνεις διατάσεις, συγκεντρώνεις λίγο περισσότερο εκεί που θες να διατείνεις το μίσο. Οπότε βοηθάει και αυτό μετά στην ισορροπία να είσαι συγκεντρωμένος στην κάθε ισορροπία που μπορεί να κάνεις. Στην γιόγκα κάνουν πολλές ισορροπίες. Έχουμε μια ερώτηση, πού πρέπει να γίνονται αυτές οι ασκήσεις. Νομίζω ήδη το κάλυψες ελαφρώς, λέγοντας ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτές τις ασκήσεις και στον καναπέ και όπου βρισκόμαστε. Αλλά υπάρχει μια συγκεκριμένη ερώτηση, αν αυτές οι ασκήσεις μπορούν να γίνονται στο πάτωμα ή στην καρέκλα και τι είναι καλύτερο. Στο πάτωμα υπάρχουν και στον καναπέ, μπορείς να κάνεις ακόμα περισσότερες διατάσεις. Όπως είπα, εγώ με την πεταλούδα προσπάθησα να κάνω στην καρέκλα, δεν είναι πιο εύκολο. Ειδικά μπορεί και κάποιοι να έχουν και να έχουν πρόβλημα στα γόνατά τους, οπότε δεν θέλω να ξεφεύγουν τα γόνατά μου τελείως έξω από την καρέκλα. Μπορεί να θέλω να βάλω κάποιο βύθισμα κάτω από τα γόνατά μου. Καλό είναι να τις κάνεις είτε στο έδαφος, ακόμα περισσότερες διατάσεις για τα πόδια, ή και στον καναπέ που είναι και μαλακά, μπορεί να σε βοηθήσει στην αρχή. Στην καρέκλα δεν μπορούμε να τις κάνουμε όλες, αλλά έδειξα κάποιες βασικές που είπαμε καθώς δουλεύουμε, να κάνουμε κάποιες βασικές διατάσεις εκείνη τη στιγμή, αν δεν θέλω να σηκωθώ να περπατήσω. Ούτε αυτό το θέλω, το μπορώ. Καλό είναι να κάνουμε να ανοίξουμε στήθος, να κάνουμε μια πλάγια κάμψη. Λίγο το πόδι αυτό που σταύρωσε το ένα πάνω στο άλλο, για το γλουτό, για τα ισχύα από πίσω και να αρχίζω σιγά σιγά να με κάνω μπροστά. Ήταν τεντώσω και τα πόδια μου τελείως μπροστά. Είναι κάποιες ωραίες βασικές διατάσεις. Είτε μπορώ και τους κάθομαι να ανοίξω τα πόδια μου τελείως, όπως κάθομαι. Δεν με βλέπετε στο Facebook. Εδώ, να ανοίξω τα πόδια μου, λυγισμένα πάλι. Πάω λίγο μπροστά να αρχίσω σιγά σιγά να κατεβαίνω. Για να έχω μπροστά και το γραφείο μου, πολύ ωραία, πιάνω και το γραφείο μπροστά και σιγά σιγά αρχίζω να κατεβαίνω πάντα με ίσια την πλάτη και προσέχω πάντα το κεφάλι μου
να είναι στην ίδια προέκταση με τη σπονδυλική μου στήλη. Δηλαδή να μην κατεβαίνω και ο αυχένος να παραμένει προς τα πάνω, χάνει τελείως τη σωστή και τη στάση που έχει τις καμπύλες βασικές, τις καμπύλες που έχει η σπονδυλική μου στήλη. Οπότε καλό είναι όταν κάνω μια διάταση, η σπονδυλική στήλη να διατηρείται και να κατεβαίνω τόσο όσο μου επιτρέπει το σώμα. Και μία ερώτηση για να κλείσουμε, αν δεν, θέλει, δεν έχει κάποια άλλη αυτή τη στιγμή να μιλήσει. Καλά, μπορώ να μιλάω ώρες, έτσι, αλλά άσχα. Αυτές τις διατάσεις, τις πολύπλοκες που έδειξες προς το τέλος, πολύπλοκες τουλάχιστον για τους αρχάριους, μέσα στην ημέρα πόσες φορές προτείνεις να τις κάνουμε? Μία ή είναι περισσότερες φορές που θα έπρεπε ιδανικά να τις κάνουμε? Καλό είναι και το πρωί όταν ξυπνάς, ξέρεις, στο κρεβάτι σου τις βασικές σκίες, λέτε, δεν τόνεσαι, το τέμπο βδόμα που γίνεται στο κρεβάτι, όταν σηκώνεις, λίγο μια πλάγια κάμψη. Πριν πας να κάτσεις λίγο έτσι να κάνεις κάποια διατάσεις, το σώμα σου λίγο να προετοιμαστεί. Δεν ξέρω και πόσες ώρες δουλεύει ο καθένας. Ανάλογα πόσες ώρες δουλεύει, καλό είναι να τα κάνεις σίγουρα πρωί, λίγο ενδιάμεσα κάπως στη μέση, στο μεσημέρι, μαζί με το διάλειμμα θα τρως. Κάνεις και με διατασούλα, δεν είναι κακό. Και στο τέλος, που μπορεί και στο τέλος τελειώσει τη δουλειά σου, να βγεις έξω να κάνεις τη γυμναστική σου ή και με στο σπίτι να κάνεις τη γυμναστική σου, καλό είναι να κάνεις και εκεί διατάσεις. Γενικά διατάσεις full, όπως και γιόγκα. Σε αυτά πιθανότητα να τα πούμε στο μέλλον για αυτά. Στέλλα, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω που ήσουν μαζί μας σήμερα. Ήταν η εκπομπή Plan B, με ασκήσεις και διατάσεις για όσο μένουμε στο σπίτι. Το τρίτο stream θα ακολουθήσει την ερχόμενη Τρίτη στις 7 το απόγευμα. Ένα χαιρετισμό και μια οδηγία για τις φίλες και τις φίλες που μας παρακολούθησαν και θα παρακολουθήσουν το βίντεο από τη σελίδα τις επόμενες ημέρες που θα παραμείνει live και θα υποτιμηθεί και αυτό στα αγγλικά. Και ένα χαιρετισμό από εσένα προς όλες και όλους. Χαιρετισμό από μένα. Θα πω υπομονή, γιατί μένουμε ακόμα σπίτι, να κάνουν διατάσεις τους, να τρέφονται σωστά, θα βάλουμε και αυτό λίγο, να κάνουν γυμναστική, μας αλλάζει γενικά την ψυχολογία, όπως και το στρέγγι, όλα γενικά γυμναστική, διατάσεις, γενικά όταν ασχολούμαστε με το σώμα μας, μας βοηθάει πάρα πολύ ψυχολογικά. Και σύντομα θα βγούμε έξω αυτό. Να περνάνε όμορφα γενικά μέσα στο σπίτι. Έτσι λοιπόν, ωραία, θα κλείσουμε με την ευχή σου να περνάμε όρθα μέσα στο σπίτι και έξω στο σπίτι, όσο αυτό κρατήσει και όσο θα κρατήσει και όσο θα επανέρχεται πιθανότατα. Σε ευχαριστούμε λοιπόν, Στέλλα, για ακόμη μια φορά. Καλή συνέχεια σε όλες και όλους. Ελπίζουμε να σας άρεσε η live μετάδοση και καλό σας απόγευμα. Φιλιά.